για τα πολιτικά μηνύματα που λαμβάνει η Νέα Δημοκρατία μετά και τα χθεσινά αποτελέσματα των εκλογών. Θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Συνδέμαστε αμέσως με την Αθήνα. Καλησπέρα σας, κύριε Ρωμανέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, να είστε καλά, εγώ. Δεν ήταν καλή βραδιά η χθεσινή, το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για τη Νέα Δημοκρατία. Τι έφταιξε, τι άλλαξε έτσι μέσα σε μία εβδομάδα από την πρώτη Κυριακή των εκλογών και υπήρξε αυτή η συσπήρωση των δυνάμεων απέναντι στους υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας? Το είπατε μόλις, δεν νομίζω ότι άλλαξε κάτι από τη μία εβδομάδα στην άλλη, όσο ότι εν όψη του δεύτερου γύρου υπήρξε σε συγκεκριμένους δήμους και περιφέρειες μία αντισυσπήρωση, η οποία σε μεγάλο βαθμό προφανώς συνδέεται και με κάποια από τα αποτελέσματα στα οποία αναφέρεστε. Φυσικά, η μεγάλη εικόνα είναι ο συνδυασμός των δύο Κυριακών, της πρώτης Κυριακής και της χθεσινής Κυριακής. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις 8 από τις 13 περιφέρειες. Δεύτερη δύναμη εντός εισαγωγικών είναι οι άνθρωποι που προέρχονται από το δικό μας χώρο ευρύτερα, οι οποίοι κέρδισαν άλλες 4 περιφέρειες, και μία περιφέρεια κέρδισε με πολύ ειδικά χαρακτηριστικά η Θεσσαλία, με τις καταστροφές από τις οποίες επλήγει και τη διαχείρισή τους που ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Κέρδισε ένας υποψήφιος που στηρίχθηκε ουσιαστικά από όλους τους άλλους απέναντι από την κυβερνητική επιλογή. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Νομίζω ότι η μεγάλη εικόνα επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προφανώς ο Δήμος Αθήνας ήταν έτσι ένα αποτέλεσμα το οποίο έχει και αυτό τη δική του ανάλυση και έχει και αυτό τα δικά του μηνύματα. Από εκεί και πέρα όμως δεν νομίζω ότι αλλάζει η ευρύτερη εικόνα η οποία είχε σχηματιστεί σε μεγάλο βαθμό από την πρώτη Κυριακή, για τον πολύ απλό λόγο ότι την πρώτη Κυριακή βγαίνουν κατεξοχήν τα πολιτικά συμπεράσματα, γιατί είναι η Κυριακή που συμμετέχουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, άρα μπορούν να γίνουν και όποιες αναλογίες που θα οδηγήσουν σε πολιτικά συμπεράσματα. Θέλω να μείνουμε όμως λίγο περισσότερο στον Δήμο των Αθηνών, εκεί που υπήρξε η πολύ μεγάλη ανατροπή. Επαναπάθηκαν, πιστεύετε, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας ακόμη και το ίδιο το κόμμα στη συγκεκριμένη περίπτωση, και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Θεωρούσαν δεδομένη τη νίκη του Κώστα Μπακογιάννη και τελικά ποιος έχασε στην Αθήνα? Έχασε ο Κώστας Μπακογιάννης προσωπικά, που τον είδαμε να αναλαμβάνει και την ευθύνη, ή ήταν η νίκη, η ήττα του κόμματος? Κοιτάξτε, ο ίδιος ο κ. Μπακογιάννης ανέλαβε την ευθύνη. Προφανώς μια τέτοια ανάλυση είναι πάντα πολύ παραγωγική. Εγώ θα εστιάσω σίγουρα στη χαμηλή συμμετοχή. Φαίνεται ότι ο απόλυτος αριθμός ψήφων τους οποίους έλαβε ο κ. Μπακογιάννης ήταν χαμηλότερος εχθές από την πρώτη Κυριακή, που σημαίνει ότι υπήρχε. Πού αποδίδεται αυτή την αποχή? Κάποιος λόγος θα υπήρχε? Αυτό καταλήγει στο συμπέρασμα ότι προφανώς ένα μεγάλο κομμάτι της αποχής προέρχεται από τις εξαμενές των δικών μας ψηφοφόρων και πιθανόν κάποιοι από άλλους χώρους, οι οποίοι ακόμα και δεν ψήφισαν την πρώτη Κυριακή, πήγαν και ψήφισαν χθες. Άρα αυτό είναι προφανώς ένα ζήτημα το οποίο συνδέεται με το αποτέλεσμα. Σίγουρα ο κ. Μπακογιάννης δέχτηκε μια πολύ μεγάλη κριτική για το μεγάλο περίπατο και έκανε και μια πάρα πολύ μεγάλη αυτοκριτική ο ίδιος. Δεν έχω ξαναδεί τόσο έτσι ισχυρή αυτοκριτική από υποψήφιο δήμαρχο και εν ενεργεία δήμαρχο μέχρι σήμερα. Και προφανώς υπάρχει. Η ειλικρίνειά του πάντως δεν τον βοήθησε. Συγγνώμη. Η ειλικρίνειά του δεν τον βοήθησε. Και αυτός ο πολιτικός. Ναι, μερικές φορές, ξέρετε, επειδή ακούω την κριτική και για τον debate κτλ., μερικές φορές νομίζω ότι έχει αξία το να λειτουργείς με βάση τις ηθικές αρχές σου και τις αξίες σου και όχι με μόνο γνώμονα το τι εκλογικό ή πολιτικό αποτύπωμα θα έχει κάθε κίνησή σου. Ο κ. Μπακογιάννης έδειξε μια πολύ μεγάλη δημοκρατική ευαισθησία και ειλικρίνεια, όπως πολύ σωστά είπατε. Το γεγονός ότι έκανε και ζήτησε ο ίδιος να γίνει ένα debate με τον ανθυποψήφιό του. Ό,τι κριτική και αν ακούω σε αυτό, πάντως σίγουρα μόνο αλαζονία δεν δείχνει. Αντίθετα, δείχνει, ξαναλέω, δημοκρατική ευαισθησία. Ο κ. Μπακογιάννης ήταν ένας πάρα πολύ πετυχημένος περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας και προγενέστερα δήμαρχος Καρπενησίου. Και από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ ότι έκανε ένα πολύ σημαντικό έργο στην Αθήνα. Πράγματι υπήρξε αυτό το θέμα του μεγάλου περιπάτου για το οποίο του ασκήθηκε ακόμα, αν θέλετε, και υπερβολική κριτική, υπέρμετρη κριτική.
και πιθανόν σε ένα βαθμό να είναι ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, σίγουρα όλα αυτά μαζί σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής, που οδήγησε σε πολύ ξεκάθαρα πολιτικά συμπεράσματα και μείωσε, αν θέλετε, το ενδιαφέρον για τη δεύτερη Κυριακή, δημιούργησε και μία αντισυσπήρωση, η οποία εκφράστηκε με αυτόν τον τρόπο που εκφράστηκε τη δεύτερη Κυριακή. Το κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, σε αυτή την προεκλογική περίοδο και κυρίως τη δεύτερη εβδομάδα, διέκρινε κάποιες διαφορετικές συμπεριφορές στα στελέχη του. Και αναφέρουμε, για παράδειγμα, σε κάποιους που εξέφρασαν αλαζονία, έτσι τουλάχιστον διαβάζουμε και ακούμε και έτσι είναι οι κριτικές, και αναφέρουμε συγκεκριμένα στον κύριο Αβγιαννάκη και στο όσα δήλωσε το προηγούμενο διάστημα. Πιστεύετε ότι έβλαψαν τέτοιου είδους τοποθετήσεις? Κοιτάξτε, ο κύριος Αβγεννάκης είναι ένας από τα στελέχη μας τα οποία δέχτηκαν ουσιαστικά κοπτοραπτική και επί του συγκεκριμένου δέχτηκε μια τεράστια διαστρέβλωση σε σχέση με αυτά που είπε. Νομίζω ότι έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση, που είναι κάτι το οποίο βέβαια έχουμε συνηθίσει. Και αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο όλοι μας οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αξιωματική αντιπολίτευση, δυστυχώς, και συνεχίζει να λειτουργεί, γιατί φαίνεται ότι δεν άλλαξε τίποτα με την εκλογή του νέου αρχηγού σε αυτό το πεδίο. Ως εκ τούτου έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να περάσει ένα μήνυμα ότι δήθεν εμείς θέτουμε εκβιαστικά διλήμματα, συνδέουμε την όποια χρηματοδότηση της κάθε περιφέρειας με το όποιο εκλογικό αποτέλεσμα και ούτω καθεξής. Η πραγματικότητα είναι ότι με αυτή την κυβέρνηση αυξήθηκαν οι χρηματοδοτήσεις σε όλους τους δήμους και τις περιφέρειες, και την προηγούμενη τετραετία, πενταετία και την επόμενη. Είναι δεδομένες αυτές οι χρηματοδοτήσεις για όλους τους δήμους και τις περιφέρειες και αυξημένες, και αυτό το οποίο είπαμε από την πρώτη στιγμή, και εκεί πάνω έγινε μια τεράστια προσπάθεια σπέκουλας, είναι ότι προφανώς όταν δίνεις τη στήριξη σε συγκεκριμένους ανθρώπους, τη δίνεις γιατί πιστεύεις ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να υπηρετήσουν τις αρχές και τις αξίες σου πολύ καλύτερα, άρα να αξιοποιήσουν καλύτερα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτό λέμε, και νομίζω ότι το ίδιο λένε και όλα τα άλλα κόμματα, γιατί δώσαμε μόνο εμείς στηρίξεις. Ερχόμαστε δηλαδή και απολογούμαστε ξαφνικά γιατί δώσαμε στηρίξεις. Λες και δώσαμε μόνο εμείς στηρίξεις, λες και πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουν πολιτικό χρώμα οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτό που είδαμε πάντως δεν ήταν ακριβώς έτσι, αυτό που είπε ο κύριος Αβγεννάκης, αλλά κάνετε λόγο. Με όποιο τρόπο και αν το είπε ο καθένας πάντως, ναι. Ο κοινός τόπος είναι αυτός. Ήταν μια προσπάθεια να δικαιολογήσουμε το αυτονόητο, που είναι γιατί δώσαμε πολιτική στήριξη στις αυτοδιοικητικές εκλογές και γιατί πιστεύουμε ότι η επιλογή την οποία εμείς κάνουμε είναι καλύτερος και πιο αποτελεσματικός προφανώς στη διαχείριση των όποιων κονδυλίων θα έχουν οι περιφέρειες. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτά τα κονδύλια συνδέονται με την όποια επιλογή. Τα κονδύλια είναι δεδομένα, τα κονδύλια είναι αυξημένα από αυτή την κυβέρνηση, και αυτή η κυβέρνηση μόνο έχει αυξήσει τις χρηματοδοτήσεις για όλους τους δήμους και όλες τις περιφέρειες. Και συνεργάζεται άψογα με όλους τους δήμους και όλες τις περιφέρειες ασχέτως χρωμάτων. Πάμε λίγο και στην συσπήρωση των υπολείπων δυνάμεων που κι εσείς παραδεχτήκατε στην αρχή της συζήτησής μας, και θέλω να μου πείτε ποια θα είναι η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας στο επόμενο διάστημα, γιατί έρχονται και οι ευρωεκλογές. Και ακούσαμε διάφορες προτάσεις να πέφτουν στο τραπέζι, ακόμη και χθες. Δεν ξέρω τώρα τι. Αυτό είναι θέμα εσωτερικό της κεντροαριστεράς. Είδα χθες μια συζήτηση να ανοίγει, είδα κάποιους πανηγυρισμούς που νομίζω ότι είναι έτσι λίγο εκτός πραγματικότητας σε σχέση με το ότι κερδίθηκε μία περιφέρεια όπου στηρίχθηκε, εν πάση περιπτώσει, υποψήφιος συγκεκριμένος από συγκεκριμένα κόμματα και ούτω καθεξής. Αυτά όμως είναι εσωτερικά θέματα της αντιπολίτευσης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς αυτό το οποίο θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι η επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης την οποία κρατάμε από τον πρώτο γύρο. Το μήνυμα το συγκεκριμένο το οποίο ήρθε και χθες να συμπληρώσει τον πρώτο γύρο, το οποίο ουσιαστικά αυξάνει το βάρος της ευθύνης, μας κάνει αυτό το αυξημένο βάρος να πατάμε ακόμα πιο σταθερά στην πραγματικότητα, να έχουμε αντίπαλο τα προβλήματα της καθημερινότητας και με αυτά να παλεύουμε προκειμένου να πείσουμε όλους τους πολίτες ότι η μοναδική μας στόχευση είναι να λύσουμε τα προβλήματά τους, να βελτιώσουμε την καθημερινότητα και να πορευθούμε με τον ίδιο τρόπο που πορευθήκαμε και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή με μεταρρυθμίσεις, με ρεαλισμό και με σοβαρή δουλειά.
Και η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη εν ώψη και του χειμώνα, πάρα πολλά τα προβλήματα της καθημερινότητας. Αυτά προέχουν το επόμενο διάστημα. Έχετε και ένα νέο ρόλο στο κόμμα, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Καλή συνέχεια. Είστε καλά.